Με περιπτώσεις οποίες θέλουν συζήτηση, εδώ διαιτητής ήταν ο Σιδηρόπουλος, αλλά δήλωσε τραυματισμό και πήγε ο Ζαχαριάδης. Να δείξουμε λοιπόν εδώ, η ομάδα της Λάρισα ζητάει εδώ αν υπάρχει παράβαση για πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα επάνω στον Νούνιτς. Εδώ δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι κάτι το οποίο να δοθεί παράβαση που θα ήταν πέναλτι και σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι. Εδώ να δούμε λοιπόν μια περίπτωση η οποία με μια άλλη αργότερα υπάρχει διαφορά. Να δείτε λοιπόν εδώ ο Αθανασιάδης βάζει το χέρι του και μετά με πρόθεση χτυπάει τον αντίπαλο στο πρόσωπο και εδώ δεν δόθηκε όχι καρτά ούτε φάουλ. Λοιπόν, τι είναι αυτό... Παναγιώτη, είναι κόκκινη εννοείς? Βεβαίως είναι κόκκινη εδώ γιατί υπάρχει πρόθεση. Λοιπόν εδώ ζητάει πέναλτι η ομάδα των Ιωαννίνων. Αν αυτό το χέρι το οποίο είναι τεντωμένο του παίκτη της ομάδος της Λάρισας, δύσκολη φάση. Θα δείτε όμως ότι δεν υπάρχει παράβαση. Η μπάλα πηγαίνει από το κεφάλι του Μιχαήλ έξω και δεν είναι σωστά ο Ζαχαριάδης συνέχισε το παιχνίδι. Και εδώ σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση του Αθανασιάδη, εδώ λοιπόν ο παίκτης της Λάρισας βάζει το χέρι στο λαιμό. Λοιπόν εκεί δεν δόθηκε τίποτα. Εδώ το ακούμπημα αυτό στο πρόσωπο επέφερε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει και ο άλλος ρίχθηκε. Ακριβώς. Ήταν ακριβώς. Το τέλος. Ήταν μια αστηρή απόφαση του Ζαχαριάδη όταν ξέρεις ότι και ο παίκτης έχει κίτρινη και του δίνεις τη δεύτερη κίτρινη κόκκινη και τον αποβάλεις. Δεν λες ότι είναι λαθασμένη απόφαση, λες ότι είναι αυστηρή. Βεβαίως.